Πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ στέφθηκε ξανά μετά από 13 χρόνια ο Παναθηναϊκός, προκαλώντας φρενίτιδα ενθουσιασμού στους φιλάθλους του. Η Uber Arena στο Βερολίνο βάθηκε χθες πράσινη, με την ομάδα του Εργίνα Νταμάν να επικρατεί 80-95 της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της EuroLeague και να κατακτά το 7ο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Οι παίκτες του Τριφυλιού έγραψαν ιστορία κοντά στους Ισπανούς, που ήταν το θεωρητικό φαβορί, με καταπληκτική εμφάνιση και ηγέτη τον MVP του Final Four Κώστας Λούκα. Χιλιάδες οπαδοί του Παναθηναϊκού σε όλη την Ελλάδα ξεχύθηκαν στους δρόμους μετά το τέλος του μεγάλου τελικού. Στην Αθήνα, οι κεντρικοί δρόμοι με επίκεντρο την Ομόνια κατακλείστηκαν από κόσμο, ενώ ξέφρενοι ήταν οι πανηγυρισμοί και στις πόλεις της Κρήτης. Στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο, οι φίλοι των πρωταθλητών Ευρώπης πανηγύρισαν έξαλλα, με συνθήματα και καπνογόνα για αρκετές ώρες. Η αποστολή του Παναθηναϊκού, έχοντας πλέον το 7ο αστέρι στο σήμα της, επέστρεψε σήμερα στην Αθήνα και έτυχε αποθεωτικής υποδοχής. Πάνω από 15.000 φίλοι της ομάδας συγκεντρώθηκαν έξω από το κλειστό του ΆΚΑ, όπου τα ονόματα των πρωταγωνιστών του θρίαμβου έγιναν τραγούδι στα χείλη τους. Οι αθλητές και όλα τα μέλη της αποστολής απόλαυσαν τις στιγμές, όπως συνέβη και μετά τον τελικό στο Βερολίνο, όπου εκστασιασμένοι πανηγύριζαν με τον κόσμο. You know that I lost my father one month ago. I'm sure that he saw this. He was with me in all champions with Anadolu Efes. Now one more time. Thank you for all Greek supporters. Είσαι μια πραγματική γνωμαχία με τη Μακάμπη και όπου και πέρα στο Final Four δείξαμε τα δόντια μας. Κυρίως όπως είπαμε, διαφορά 15 πόντους μεσοόρο και τις δύο ομάδες. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο. Είμαι πολύ περήφανος για το. Και αυτό θέλω να πει στον κόσμο, για τους συμπαίχτες μου, για τον προπονητή, για τον πρόεδρο που πίστεψε σε αυτή την προσπάθεια. Ο Παναθηναϊκός γράφει το 7ο και για μένα είναι το 4ο. Είμαι πάρα πολύ περήφανος. Είμαι πολύ συγκινημένος. Όπως είπα πριν, θα δώσω φιλιά στη γυναίκα μου. Δεν ήταν εδώ, όπως και στην κόρη μου. Δεν μπορούσα να είναι εδώ γιατί η γυναίκα μου γεννάει σε λίγες μέρες. Δεν έχω λόγια πραγματικά. Είναι όνειρο. Ο κόσμος ζητάει και το 8ο. Ηρεμήστε, παιδιά, το 7ο. Τώρα έχουμε και πρωτάθλημα. Το ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Ξέραμε ότι η Ρεάλ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Προφανώς και δεν θα ήταν εύκολο. Προφανώς και δεν πιστεύαμε ότι θα κερδίσαμε 20 πόντους από την αρχή του παιχνιδιού. Παρ' όλα αυτά, παίξανε ένα πάρα πολύ καλό πρωτοήμερο και καταφέραμε να μείνουμε κοντά στο σκορ που ήταν πολύ κομβικό. Δεν ξεφύγαμε. Και ξέραμε ότι στο δεύτερο ημίχρονο, αν παίξουμε ακόμα πιο σκληρά, κάποια στιγμή δεν θα βάλουν τα σουτ σε τέτοιο ρυθμό που τα βάλαν στο πρωτοήμερο. Ξέραμε ότι πρέπει να το κάνουμε λίγο πιο δύσκολο να παίξουμε σε εισαγωγικά μπασκετικό ξύλο. Και έβαλαν μόνο 7 στην τρίτη περίοδο. Ναι, είμαι τόσο χαρούμενος που πραγματικά η άμυνά μας μας οδήγησε σε αυτό το τρόπο. Είμαι τόσο χαρούμενος για όλο τον κόσμο, πραγματικά αξίζει σε όλο τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Σε όλο τον οργανισμό, πέρασαν πολλά χρόνια. Ο Παναθηναϊκός αξίζει να είναι στην κορυφή της Ευρώπης. Κάπου εδώ μπαίνει, από εδώ μάλλον, κάπου εδώ μπαίνει ένα εύρωμα αστέρι. Και είμαστε κομμάτι της ιστορίας, να σύλλουμε.